Πάμε να ανοίξουμε ξανά τη συζήτηση για τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας είπαμε ότι θα συνδεθούμε απευθείας με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συγκεκριμένα με τη Νέα Υόρκη. Και να πούμε καλησπέρα στον κύριο Ηρακλή Διαματάρη, είναι ο εκδότης και διευθυντής του Εθνικού Κήρυκα. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Γεια σας, καλησπέρα. Κύριε Διαματάρη, η αλήθεια είναι ότι σήμερα η ημέρα σας βρίσκει λοιπόν μετεκλογικά, οπότε ουσιαστικά έχετε και τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 47ος πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, και έτσι να ξεκινήσουμε το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα. Καταρχάς και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα σε μια διαφορετική πραγματικότητα, πιστεύω. Επικρατεί, νομίζω, από τη μια μεριά, για ένα μεγάλο μέρος, όπως έδειξαν τα πράγματα, ένα μεγάλο μέρος της χώρας, της Αμερικής, πανηγυρική ατμόσφαιρα, και μετά έχεις από την άλλη μεριά θρήνους, ουσιαστικά, για όσους δεν υποστηρίζουν καθόλου τον Τραμπ και τις πολιτικές, αλλά και προσωπικές προτιμήσεις, αλλά και τι θέλει να εφαρμόσει για την χώρα, τι σκέφτεται για τη διακυβέρνηση της Αμερικής. Όπως είπα και πριν, επικρατεί ένα κλίμα σοκ, πιστεύω. Νομίζω ότι αυτό είναι όχι μόνο στην Αμερική, αλλά νομίζω και παγκοσμίως. Ίσως να περίμεναν κάποιοι ότι μπορεί να επιστρέψει ο κύριος Τραμπ στο Λευκό Οίκο, αλλά με αυτά τα ποσά, νομίζω ότι πάρα πολύ λίγοι θα μπορούσαν να πούνε με αληθινό τρόπο ότι μπορούσαν να φανταστούν κάτι τέτοιο. Οπότε ο κύριος Τραμπ με τεράστια ποσοστά σε όλη τη χώρα θα ξαναμπεί στο Λευκό Οίκο ως ο πρόεδρος της Αμερικής της 20 Ιανουαρίου του 2025. Ήταν δηλαδή, καταλαβαίνουμε από αυτό που μας λέτε, μία έκπληξη, τουλάχιστον ως προς τα ποσοστά. Πού κέρδισε όμως, δηλαδή, τι κατάφερε να κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ που δεν κατάφερε η Κάμαλα Χάρις? Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ μπόρεσε να επιστρέψει αλλά και να καλυτερεύσει πάνω σε αριθμούς που πέτυχε το 2016. Νομίζω ένα κρίσιμο σημείο που πέτυχε ο κύριος Τραμπ και απέτυχε η κυρία Χάρις είναι ότι οι Λατίνο ψηφοφόροι κατά 45% προτίμησαν τον κύριο Τραμπ, συγκεκριμένα οι άντρες της μειονότητας των Λατίνων στην Αμερική πήγανε σχεδόν με μεγάλη πλειοψηφία για τον κύριο Τραμπ, κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό για πολλούς λόγους, αλλά συγκεκριμένα όταν σκεφτεί κανείς το τι έχει πει ο κύριος Τραμπ και πολλοί συνεργάτες του, πολλοί που είναι στο κόμμα του για τους Λατίνους τους ίδιους, προκαλεί εντύπωση αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ έκανε πολύ καλύτερη δουλειά το να περάσει το μήνυμά του σε πολιτείες σε οποίες ένας ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την Προεδρία της Αμερικής πολύ απλά σε άλλα χρόνια δεν περνούσε καν, δεν ασχολόντουσαν καθόλου. Μιλάμε για New Jersey, οποία είναι πολύ μπλε σαν πολιτεία, και η Ιλινόι, το οποίο έχει βέβαια σαν μεγάλη πόλη το Σικάγκο. Και ο κύριος Τραμπ μπορούσε να μειώσει τις διαφορές, όχι να κερδίσει αυτές τις πολιτείες, αλλά να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά των Ρεπουμπλικάνων σε αυτές τις πολιτείες, και γι' αυτό τον λόγο όχι μόνο θα πάρει τις περισσότερες εκλέκτορες, αλλά όπως φαίνονται τα πράγματα, όπως θα κυλήσουν, νομίζω θα πάρει τους περισσότερους ψήφους γενικότερα σε όλη τη χώρα. Ήτανε και το φοβικό αίσθημα στο οποίο πάτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενίσχυσε το φοβικό αίσθημα των κατοίκων της Αμερικής. Και το λέω αυτό γιατί βλέποντας έτσι κάποιες από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις του, έτσι προεκλογικές δεσμεύσεις, είναι να πραγματοποιήσει και τη μεγαλύτερη μαζική απέλαση στην ιστορία των ΗΠΑ της Αμερικής. Και με δεδομένο ότι στην Ευρώπη βλέπουμε ότι το φοβικό, η επίκληση του φόβου στους ψηφοφόρους έχει αποτέλεσμα, έχει αντίκρισμα. Ήταν κάτι το οποίο το εκμεταλλεύτηκε και εκείνος? Σίγουρα. Νομίζω ότι κατά την αρχή της εκστρατείας του τώρα, της καμπάνιας του, νομίζω ότι πήρανε μια απόφαση τα τόπεδο Τραμπ, ότι εμείς όταν στείλουμε το μήνυμα στον λαό,
και δώσουμε τη γραμμή που θέλουμε να περάσουμε. Θέλουμε να περάσουμε με φόβο και νομίζω το πέτυχε. Η κυρία Χάρες από την αρχή έλεγε ότι θέλει να αλλάξει τον διάλογο, τον πολιτικό διάλογο στην Αμερική και να το κάνει με χαρά, όπως το έλεγε, με κατανόηση κτλ. Δεν κατάφερε μέσα στους 3 μήνες αυτούς να αλλάξει το πολιτικό διάλογο και επί 10 χρόνια ο κύριος Τραμπ δεν έχει αλλάξει σημαντικά αυτά που λέει. Ίσως να άλλαξε λίγο τον τόνο με τα οποία έλεγε και ίσως να ήταν λίγο πιο σκληρό σε αυτά τα μηνύματα το τελευταίο μήνα συγκεκριμένα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είδαμε χθες το βράδυ και σήμερα νωρίς το πρωί είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ όλες οι στατιστικές, όλοι οι οικονομολόγοι λένε ότι η οικονομία της Αμερικής είναι σε ένα πολύ, πολύ καλό επίπεδο. Αυτοί οι ψηφοφόροι όμως δεν το αισθάνθηκαν μέσα στα σπίτια τους, μέσα στα πορτοφόλια τους και είπανε ότι ίσως η ελίτ της Αμερικής να αισθάνονται μια θετική διαφορά, όμως εμείς, εμάς μας έχει ξεχάσει όχι μόνο η οικονομία της Αμερικής, αλλά γενικά η κοινωνία και η πολιτική ηγεσία της Αμερικής και γι' αυτό θα αντιδράσουμε και έχω και εγώ τους ίδιους φόβους που λέει ο κύριος Τραμπ, απλά αυτός έχει το φράσιμο να το πει σε αυτό το επίπεδο που είναι. Στήχησε ενδεχομένως και στην Κάμαλα Χάρις η προεδρία του Τζο Μπάιντεν με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι που εκτιμούν ότι δεν κατάφερε να ποτάξει από πάνω της, να πετάξει από πάνω της το όνομα του Τζο Μπάιντεν και της προεδρίας του και ενδεχομένως τα όσα έγιναν και όταν ο ίδιος είχε το χρήσμα των δημοκρατικών. Νομίζω ότι ναι, το πλήρωσε στο τέλος ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε θετική άποψη από 38 έως 40% της Αμερικής για το πώς χειριζόταν την θέση της Προεδρίας. Επί τα τελευταία 2 χρόνια ήταν αντιπρόεδρος και είναι ακόμα αντιπρόεδρος η κυρία Χάρις, οπότε δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτούς τους αριθμούς που ήταν με τον Τζο Μπάιντεν εδώ και 2-2,5 χρόνια. Και εννοείται ότι την είχαν βάλει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί ταυτόχρονα η κυρία Χάρις την καλούσαν να, από τη μια μεριά, να κερδίζει έδαφος εναντίον του κύριου Τραμπ, αλλά και από την άλλη μεριά να συστήνεται στον αμερικανικό λαό. Δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν μαζί. Η Αμερική ήξερε ήδη τον κύριο Τραμπ και είχε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις για αυτόν. Και η κυρία Χάρες έως την τελευταία εβδομάδα αποτελούσε ένα ερωτηματικό για ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Οπότε αντί να πάνε σε, όπως νομίζω το χαρακτήριζαν οι ίδιοι, ένα πείραμα με την κυρία Χάρις και να είναι ακόμα μέλος της κυβέρνησης Biden, επέλεξαν μια νοσταλγική επιλογή τον κύριο Τραμπ. Γιατί ο κύριο Τραμπ νομίζω ότι έκανε το κάτι που θα μιλάμε γι' αυτό για χρόνια, μπόρεσε να περάσει διάφορα μηνύματα για το πώς ήταν η προηγούμενη τετραετία όπου ήταν πρόεδρος αυτός. Μπόρεσε και σε ένα μεγάλο βαθμό να πείσει τους ψηφοφόρους ότι αυτά τα χρόνια δεν ήταν ακριβώς όπως τα θυμόντουσαν και ότι η πανδημία δεν ήταν ακριβώς όπως μπορούσαν να το θυμηθούν οι ίδιοι. Οπότε αυτός είπε ότι μόνο εγώ μπορώ να σώσω την Αμερική. Η Αμερική είναι σε μια μεγάλη παρακμή και εν τέλει η πλειοψηφία της χώρας συμφωνεί μαζί του ότι η Αμερική δεν είναι στο σωστό δρόμο και έκρινε χθες το βράδυ ότι αυτός είναι ο εκλεκτός να φέρει την Αμερική πίσω στην θέση που την αρμόζει. Η εξωτερική πολιτική άγγιξε τους ψηφοφόρους και το λέω αυτό με δεδομένη φυσικά και την εμπλοκή των ΗΠΑ της Αμερικής, το τι γίνεται γύρω της και φυσικά και με το μεγάλο έτσι, επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ ότι κοιτάξτε τον πόλεμο στην Ουκρανία, εγώ θα τον τερματίσω πριν καν ορκιστώ. Ήταν μια μεγάλη του δέσμευση αυτή. Νομίζω ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, αλλά ίσως όχι για τον λόγο που ίσως να νομίζουν και οι τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι έπαιξε ένα τεράστιο ρόλο γιατί ο κύριος Τραμπ θέλει να επαναφέρει την Αμερική
σε μια εξωτερική πολιτική την οποία δεν την έχουμε ζήσει εδώ στην Αμερική από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική σε γενικές γραμμές ήταν μια χώρα η οποία ναι είχε συμμετοχή στα εξωτερικά θέματα της χώρας, αλλά βασιζόταν στο γεγονός ότι την χωρίζει ο Ατλαντικός ωκεανός από τη μια μεριά και το Pacific Ocean από την άλλη. Οπότε σκεφτόντουσαν οι προέδροι γενικά από την εποχή του Roosevelt, του Franklin Roosevelt, πριν γίνει ο πόλεμος, στα εσωτερικά θέματα της Αμερικής, που είναι πολλά, αλλά από το Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά βλέπουμε τον πρόεδρο κυρίως σαν σύμβολο της Αμερικής εδώ και στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι η εξωτερική πολιτική έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο, γιατί πολλοί Αμερικάνοι θεωρούν ότι όταν ο Τραμπ λέει ότι θα βάλουν την Αμερική πρώτα, αυτό σημαίνει ότι να μην στέλνουμε άρματα και χρήματα στην Ουκρανία, να μην εμπλεκόμαστε σε πολέμους όπως είχαμε εμπλέξει στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Έχει κουραστεί ο λαός να ανοίγει την εφημερίδα, ελπίζω τον Εθνικό Κήρυκα, και να βλέπει τα ποσά που στέλνει κάθε λίγες εβδομάδες, κάθε λίγους μήνες η Αμερική στο εξωτερικό, και μετά να βλέπει ο Αμερικάνος ότι τα νοσοκομεία, οι δρόμοι, οι υποδομές γενικότερα, τα σχολεία, τα πάντα είναι, ή τουλάχιστον έτσι σκέφτεται, ότι εμείς δεν δίνουμε προτεραιότητα στους συμπολίτες μας και ασχολούμαστε μόνο με το τι γίνεται στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Θα άρα, έχει τεράστιες συνέπειες τώρα. Άλλο ένα αφήγημα λοιπόν του Τραμπ, το οποίο πάτησε έτσι σε λεπτές χορδές. Αυτό που έλεγε πρώτα η Αμερική, να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη αλλαγή για τους Αμερικάνους, και ότι εδώ είμαι εγώ για να προστατεύσω εσάς, για να προστατεύσω πάνω απ' όλα την Αμερική. Φαίνεται λοιπόν ότι και αυτό είχε τη δικιά του απήχηση. Σίγουρα, ναι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο από τη μια μεριά ένας Αμερικάνος να μπορεί να σκέφτεται ότι όντως λυπάται πάρα πολύ για την κατάσταση, για παράδειγμα, στο Ισραήλ, με τη Γάζα, με την Ουκρανία, να λυπάται πραγματικά. Αλλά από την άλλη μεριά σου λέει ο κάθε Τζο Σμιθ, εγώ πληρώνω τους φόρους μου, η ακρίβεια έχει διαλύσει τα όσα είχα στην τράπεζα και δυσκολεύομαι να τα βγάζω πέρα. Και μετά όταν βάζει το CNN ή το Fox ή οτιδήποτε βλέπει και βλέπει ένα άλλο πακέτο 120 δισεκατομμύρια, 200 δισεκατομμύρια να φεύγουν, να πάνε προς άλλες χώρες και όχι στη δικιά του χώρα και να βοηθάει την πραγματικότητά του την καθημερινή, μετά βρήκε εκεί ένα πάτημα ο κύριος Τραμπ και χτύπησε μια φλέβα, την οποία η κυρία Χάρης και το Δημοκρατικό Κόμμα γενικότερα δεν το υπολόγισαν σωστά. Πάντως, θέλω έτσι ένα σχόλιο δικό σας και σε ό,τι έχει να κάνει και με τους ομογενείς μας, οι οποίοι κατάφεραν έτσι να έχουν και μία θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ναι, σίγουρα είχαμε ομογενείς που βγήκαν νικητές χθες το βράδυ και θα είναι ενεργά μέλη στην πολιτική ζωή της Αμερικής τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια με 4, το οποίο μας γεμίζει φυσικά με περηφάνεια σαν ομογενείς, αλλά θα έπρεπε και για αυτούς που μένουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο να τους γεμίζει περηφάνεια ότι οι σημαίες μας θα είναι και στο Κογκρέσο. Και είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Τραμπ θα έχει συνεργάτες στο Λευκό Οίκο όπως την προηγούμενη φορά με ελληνική καταγωγή. Απ' την άλλη μεριά νομίζω ότι εγώ, εάν το σκεφτόμουν σαν Έλληνας το οποίο ζει στην Ελλάδα, για το τι σημαίνει η εκλογή Τραμπ για μένα και για την ασφάλεια της χώρας μου και για την ασφάλεια της Ευρώπης, εγώ σήμερα θα ξυπνούσα με μια ανησυχία. Σίγουρα μια ανησυχία, γιατί ο κύριος Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ότι δεν πιστεύει ότι η Αμερική πρέπει να δίνει τόσο βάρος στο ΝΑΤΟ. Θεωρεί ότι ο κύριος Πούτιν έχει το κάθε δικαίωμα να κάνει αυτά που νομίζει ότι είναι καλό για τη Ρωσία. Τα έχει βρει προσωπικά με τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος
το οποίο δεν ξέρουμε τι θα αποδώσει στο Ισραήλ όταν βγει το Γενάρη ο κύριος Τραμπ και μπει στο Λευκό Οίκο. Μετά όμως έχουμε και τις στενές του φιλίες με τον κύριο Ερντογκάν και ο γαμπρός του Τζάριντ Κούσνερ που είναι προσωπικός φίλος με τον κύριο Ράμα στην Αλβανία. Οπότε πιστεύω ότι εάν η Αμερική, άμα ο πρόεδρος της Αμερικής σε αντίθεση με τον κύριο Μπάιντεν τα τελευταία 4 χρόνια δεν θεωρεί ότι είναι η θέση της Αμερικής να είναι στο πλευρό αμυντικά της Ευρώπης, σίγουρα αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις όχι μόνο Ελλάδας-Αμερικής, αλλά Ευρώπης-Αμερικής. Η Αμερική τα τελευταία χρόνια ήταν σύμμαχος της Ευρώπης. Τώρα μπορεί να έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος θεωρεί την Ευρώπη όχι σαν αντίπαλο, αλλά κάτι σαν αντίπαλο. Και είναι οι ισορροπίες αυτές, οι ισορροπίες εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και φυσικά με φόντο, όπως το είπατε και εσείς, τις ισορροπίες στο ΝΑΤΟ και την σημασία του ΝΑΤΟ στο να διασφαλίσει γενικότερα και το κομμάτι της ασφάλειας και της ηρεμίας, που εδώ η Ελλάδα τώρα έχει ζητήματα, έχει ανοιχτά ζητήματα. Οι ομογενείς συνολικά τι λένε σήμερα, θέλω να μου πείτε, έτσι, ποιο είναι το κλίμα, κύριε Διαμαντάρη? Ήθελα να πω και στο τελευταίο ερώτημά σας και με βοηθήσατε κιόλας, γιατί τώρα είπατε για τους ομογενείς. Τώρα, εφόσον θα έχουμε μια κυβέρνηση που να έχουμε πρόεδρο, ο οποίος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει τόσο στο ΝΑΤΟ, στην παγκόσμια παράταξη όπως είναι σήμερα κτλ., πέφτει σε εμάς τους ομογενείς να κάνουμε και εμείς το καθήκον μας, όπως κάνουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια, ένα ισχυρό λόμπι, και να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε από εδώ να πιέζουμε και να δείξουμε τι δύναμη έχουμε, έτσι ώστε να φέρουμε θετικά αποτελέσματα και για την Ελλάδα αλλά και για την Κύπρο. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα εμείς. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο να φέρουμε θετικά αποτελέσματα. Τώρα, ρωτήσατε για το πώς αισθάνονται σήμερα οι ομογενείς εδώ στην Αμερική. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι ομογενείς ψήφισαν για τον κύριο Τραμπ. Το πιστεύω αυτό, μας το έλεγαν οι αναγνώστες μας στο Εθνικό Κήρυκα και πιστεύω ότι θα είναι ευχαριστημένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Υπήρξαν και άλλοι, ειδικά στη Μασαχουσέτη, Νέα Υόρκη, άλλες πολιτείες, οι οποίοι θα είναι δυσαρεστημένοι και θα ψάχνουν τους λόγους για το πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος της ομογένειας θα αισθάνεται μια δικαίωση και ότι θα αισθάνεται χαρά, θα έλεγα, ότι από τον Γενάρη και μετά ο κύριος Τραμπ θα είναι πάλι στο Λευκό Οίκο. Ο τίτλος με τον οποίο κυκλοφορεί ο Εθνικός Κήρυκας σήμερα, ποιος είναι, κύριε Διαμαντάρη, ο τίτλος που βάζετε εσείς λοιπόν σε αυτές τις εκλογές? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα τυπώσουμε την εφημερίδα σε ένα μισάωρο, αλλά έχουμε σαν πρώτο θέμα, εννοείται, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και πάλι. Και μέσα στις απόψεις μας, νομίζω, θα είναι το ζουμί της ανάλυσης του Εθνικού Κήρυκα, γιατί μόνο αδιάφοροι δεν ήμασταν σε αυτόν τον αγώνα. Όπως γνωρίζετε, εμείς είχαμε βγει προς τα μπρος να δώσουμε την υποστήριξή μας στην κυρία Χάρης. Και τώρα όμως, όπως είναι τα πράγματα, ο τίτλος θα είναι η εκπληκτική επιστροφή του Τραμπ στην Προεδρία. Και η καταγραφή λοιπόν. Κρατάμε και τον τίτλο, γιατί είναι ένα δεδομένο αυτό. Είναι μια επιστροφή δυναμική, εκπληκτική. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο και με τον τρόπο με τον οποίο λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που για μια ακόμη φορά ήσασταν μαζί μας και δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Είναι πάντα χαρά. Μας βοηθήσατε να πάρουμε κλίμα από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και φυσικά από την ομογένεια, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.